Με σοβαρά τραύματα στην Κυλιακή χώρα μεταφέρθηκε χθε το βράδυ στο νοσοκομείο του Βόλου ένα 43χρονο Αλβανό υπήκοο που λίγη ώρα πριν είχε δεχθεί επίθεση από 35χρονο μου εθνητού. Το επεισόδιο έγινε στην περιοχή των Καλών Νερών, όπου οι δύο άντρε είναι γείτονε και σύμφωνα με πληροφορίε χρησιμοποιούν από κοινού μια αποθήκη. Προηγήθηκε σοβαρό φραστικό επεισόδιο και πάνω στον καυγά ο 35χρονο έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε στην Κυλιακή χώρα τον 43χρονο έντρομη η σύζυγός του τον μετέφερε στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητό του, χωρίς να ειδοποιηθούν ούτε η αστυνομία ούτε το ΕΚΑΒ. Ο 43χρονος υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και έχει διαφύγει τον κίνδυνο ενώ ο δράστης της επίθεσης διέφυγε με τον πατέρα του και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίε, επιβαίνει σε γιοταχή αυτοκίνητο χρώματο γκρι. Η αστυνομία διεξάγει έρευνε για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη που έχει εξαφανιστεί μαζί με τον πατέρα του. Σύμφωνα με τι ίδιε πληροφορίε, οι δύο άντρε αμέσω μετά το συμβάν πήραν μαζί του από μια βαλίτσα με ρούχα και προσωπικά αντικείμενα και εξαφανίστηκαν. Το γεγονό ότι δεν ειδοποιήθηκε η αστυνομία μόλι έγινε η επίθεση με το μαχαίρι έδωσε την ευκαιρία στον δράστη να κερδίσει πολύτιμο χρόνο και να εξαφανιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστυνομικέ αρχέ ενημερώθηκαν για το επεισόδιο από το νοσοκομείο του Βόλου όπου μεταφέρθηκε εμόφυρτο το θύμα του μαχαιρώματο.